Στο αυτόφορο με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια οδηγήθηκαν οι δύο άνδρες κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα 73χρονο και έναν 65χρονο, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με αποτέλεσμα σπινθήρες να προκαλέσουν την πυρκαγιά. Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέχθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν και καταδικάστηκαν σε ποινή 10 μηνών με αναστολή έκαστος. Η φωτιά στην Αγία Πελαγία ξέσπασε σε σημείο με χαμηλή βλάστηση και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της τουριστικής περιοχής εξαιτίας της γρήγορης εξάπλωσής της με δυνατούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή. Κάποια στιγμή είχε κοπάσει η φωτιά, αλλά λόγω του δυνατού αέρα αναζωπηρώθηκε και η πυροσβεστική δυστυχώς άργησε να έρθει, διότι με το να είναι κλειστός ο κόμβος, αναγκάστηκε να έρθει από το δεύτερο κόμβο με μεγάλη αργοπορία, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το θέαμα τώρα με τα καμένα ξερόχορτα και τα καλάμια. Και ευτυχώς που δεν άρπαξαν τα σπίτια, τα πρόλαβαν και δεν έχουμε και θύματα, αλλά πρέπει αυτό το θέμα να το δούμε σοβαρά, διότι με το να είναι κλειστή η Εθνική δεν μπορούν να κατέβουν γρήγορα είτε πυροσβεστικοί είτε ασθενοφόρα και κινδυνεύουμε να γίνουμε ένα δεύτερο μάτι. Χάρη στην άμεση επέμβαση μεγάλου αριθμού πυροσβεστών αλλά και εθελοντών, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Κάναμε τα αυτονόητα, δηλαδή ενεργοποίησαμε όλο τον μηχανισμό, τόσο τον οικείο Δήμο, τόσο την Ελλάς, το λιμενικό, έγινε προληπτική απομάκρυνση των συμπολιτών από εδώ πέρα και δεν απειλήθηκε ούτε μία ανθρώπινη ζωή ούτε κατοικία. Όπως είδατε κι εσείς, χάρη στην έγκαιρη και μεγάλη επέμβαση που έγινε, καταφέραμε και περιορίσαμε την πυρκαγιά χωρίς να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Σημαντική ήταν η συμβολή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που πραγματοποίησε ρήψεις νερού, ενώ προληπτικά στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Πελαγίας βρισκόταν σκάφος του λιμενικού, ναυαγό σωστικό και 8 σκάφη ιδιωτών. Οφείλω να ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας για την άμεση επέμβασή τους, γιατί πραγματικά υπερέβαλανε αυτό, ήταν άμεση η αντίδρασή τους και τις δυνάμεις αστυνομίας του ΒΟΑΚ και τους εθελοντές που ήρθαν εδώ, τους κατοίκους της περιοχής που ανταποκρίθηκαν και αυτοί βοήθησαν. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν και απεγκλωβισμοί ή βοήθησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους και ένα νεογέννητο αλλά και κάποιες άλλες οικογένειες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η φωτιά κατέκαψε 30 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής έκτασης.